Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα με την ρύπανση στην Μεσόγειο θάλασσα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τριανταφύλλου. Χαρά και τιμή μας, κύριε Τριανταφύλλου, Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαρά μου που είμαι μαζί σας. Λοιπόν, ένα σκουπιδότοπος 3.760 τόνων πλαστικών στη Μεσόγειο θάλασσα. Ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει δημοσιοποιηθεί. Ερευνητές του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του ΕΛΚΕΘΕ δηλαδή, με επικεφαλή στον κύριο Τσιάρα, έκαναν μια σχετική δημοσίευση. Ανέπτυξαν μάλιστα ένα μοντέλο και προκύπτουν κάποια αποτελέσματα, κάποια συμπεράσματα, κάποια δεδομένα που προκαλούν έναν προβληματισμό, μια ανησυχία. Μάλιστα. Αυτό το εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί είναι ένα προϊόν του προγράμματος CLAIM. Το πρόγραμμα CLAIM προσπαθεί να βρει λύσεις ώστε να γίνει η ελάττωση των πλαστικών στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Έχουν αναπτυχθεί και άλλα πέντε devices, τα οποία αν θέλετε έχουμε το χρόνο θα σας τα αναφέρω. Αλλά ο κύριος λόγος είναι να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα hot spots, δηλαδή ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες μαζεύονται τα πλαστικά. Εδώ τώρα καλά είναι να κάνουμε και μια διαφοροποίηση. Υπάρχουν τα πλαστικά τα οποία βλέπουμε και υπάρχουν τα μικροπλαστικά, τα Σωστά. οποία είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά και αυτά δεν τα βλέπουμε. Και τα οποία κατευθύνονται κυρίως πού? Λοιπόν, είναι τα σημεία τα οποία αυτό το μαθηματικό εργαλείο έχει δείξει και έχουμε σκοπό να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό το κάτι όμως θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Καλό είναι να μπορέσεις να λύσεις το πρόβλημα πριν μπουν τα πλαστικά μέσα στη θάλασσα. Όταν μπουν τα πλαστικά μέσα στη θάλασσα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να τα... Είναι αργά. Γιατί γενικά αυτό το οποίο κάνουμε μέχρι τώρα είναι βλέπουμε τα μακροπλαστικά, τα οποία σας είπα ότι είναι μεγαλύτερα από 5 χιλιοστά, γιατί αυτό μπορούμε να δούμε, και προσπαθώντας να έχουμε μια εγκαθίδρυση κυκλικής οικονομίας, να δούμε δηλαδή τι θα τα κάνουμε, αλλά όλη η διαδικασία είναι στα σπάργανα. Η λογική του claim ήταν και δημιούργησε διάφορα εργαλεία καινοτόμα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πριν τα πλαστικά μπουν στη θάλασσα. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν, οξύνουν το πρόβλημα? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως το πρώτο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε αγαπητέ, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Διότι αν σκεφτείτε ότι έχουμε διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιτείνουμε το πρόβλημα, είτε είναι ο τουρισμός, είτε είναι οι περιοχές οι οποίες έχουμε διάφορα activities, είτε είναι ο βιολογικός καθαρισμός, είτε τα διάφορα ποτάμια τα οποία καλό είναι να μπορούμε να μαζέψουμε τα πλαστικά πριν μπουν στη θάλασσα, ενώ είναι στο ποτάμι, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Σκεφτείτε ότι 10 μεγάλα ποτάμια στον παγκόσμιο χάρτη περίπου δίνουν το 80% των πλαστικών που μπαίνουν στη θάλασσα. Εδώ αξίζει βέβαια να πει κάποιος ότι κοιτάξτε να δείτε πόσα πλαστικά μπαίνουν. Μπαίνουν περίπου 300 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια μπαίνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Να πιάσουμε και την παράμετρο ότι πολλά πλαστικά βρίσκονται και μέσα στο εσωτερικό, σε οργανισμούς, σε ψάρια, ψάρια τα οποία καταναλώνουν οι άνθρωποι. Δεν το συζητούμε, είναι αλήθεια, και το χώρος των μοντέλων έρχεται αυτό το πράγμα να μπορέσει να βοηθήσει. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ecosystem services, υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Δεν έχει σημασία αν είναι natura, αν είναι περιοχές που πηγαίνουν τα κοιτόδη, τα πουλιά, αν είναι ηχθειοκαλλιέργεια, οστρακοκαλλιέργεια, περιοχές αλίας. Φανταστείτε τώρα να υπάρχει μια ηχθειοκαλλιέργεια και εκεί πέρα να μαζεύονται όλα τα πλαστικά. Στο τέλος το πλαστικό, το μικροπλαστικό, το παίρνεις στο πιάτο σου, στο σπίτι σου. Και αυτό δεν είναι καλό. Αυτές είναι οι λύσεις που θέλουμε μέσα από το claim και προωθούμε. Εδώ τώρα θα πάρω ένα λεπτό από το χρόνο σας. Ας πούμε, μια συσκευή η οποία φτιάξαμε ήταν το Clean Trash. Το Clean Trash τι είναι? Είναι πλωτήρες, είναι πλωτά barriers, τα οποία μπαίνουν στην έξοδο του ποταμού και μαζεύουν όλα τα πλαστικά τα οποία έρχονται να μπουν μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ένα άλλο, ας πούμε, το οποίο μετά μάζεψες τα πλαστικά, τι μπορεί να τα κάνεις? Μπορεί να τα πυρολύσεις, να κάνεις πυρόλυση. Πυρόλυση που δεν βγάζει τοξίνες και διοξίνες, αλλά βγάζει και ένα υποπροϊόν το οποίο λέγεται syngas, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε για τον φωτισμό της μαρίνας, το ζεστό νερό της μαρίνας άμα θες, γιατί η πυρόλυση μπορεί να γίνει και στο λιμάνι αλλά μπορεί να γίνει και σε μικρά καραβάκια. Ένα άλλο πλαστικό, τα μικροπλαστικό συνήθως, το οποίο είναι το χειρότερο και έρχεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Λοιπόν, εκεί πέρα χρησιμοποιούμε νανοτεχνολογία. Δηλαδή, τι κάνει η νανοτεχνολογία? Βοηθάει την αξιοποίηση, αν θέλετε, σε μέγιστο βαθμό της ηλιακής ακτινοβολίας. Δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε ήλιο καλό. Και επιταχύνει τη διαδικασία της διάσπασης των μικροπλαστικών. Αυτό μπορούμε να το πούμε και φωτοκαταλυτική οξύδωση. Με άλλα λόγια, αλλάζει το πλαστικό και πέφτει σαν ίσμα που δεν είναι πλαστικό πλέον. Ένα άλλο σύστημα το οποίο επίσης έχει αναπτυχθεί από το CLAIM είναι ένα αυτόματο σύστημα που φιλτράρει και κατακρατεί και τα μεγάλα πλαστικά και τα μικρότερα, μέχρι ενός μεγέθους βέβαια, για να μπορέσουν τα μικρά να πάνε στη φωτοκατάλυση. Αυτό έχει αναπτυχθεί επίσης από το ΕΛΚΕΘΕ. Βέβαια, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Ναι, αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο βιολογικό καθαρισμό στα μέγαρα. Όπως επίσης το άλλο που σας είπα με τα floating barriers και τα λοιπά, που μαζεύει στην είσοδο, το έχουμε εφαρμόσει στον Κυφισό ποταμό και έχει μεγάλη επιτυχία. Να φανταστείτε, μέσα σε 10 μέρες μάζεψε 8 κυβικά. Μιλήσαμε γενικά για τη Μεσόγειο θάλασσα. Έχετε καταλήξει επιστημονικά, τεκμηριωμένα, με συγκεκριμένα δεδομένα, σε ποιες περιοχές παράκτιες αυθονούν τα πλαστικά? Βεβαίως. Εκεί που είναι μεγάλες πόλεις, ναι, πρώτον. Όπως... Δεύτερον, θέλετε να πούμε για την Αθήνα και όλες οι μεγάλες πόλεις που είναι γύρω από τη Μεσόγειο, όλες παράγουν τεράστιο αριθμό πλαστικών. Γιατί αυτά μπορεί να είναι είτε διάφορα τρίματα που προκύπτουν, είτε από το πλύσιμο των πλαστικών ρούχων, είτε από το φρενάρισμα, δηλαδή από τα ελαστικά των αυτοκινήτων, προκύπτουν μικροπλαστικά τα οποία έρχονται σε μεγάλο βαθμό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι λοιπόν ανθρώπινη δράση η οποία τα φέρνει στη θάλασσα. Κύριε, βέβαια, ολοκληρώστε, κύριε Τριανταφύλλου. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχει σημασία είναι, βλέποντας ας πούμε τα υδροδυναμικά μοντέλα, όπως σας είπα, να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, ενώ αυτό που λέμε εμείς υπηρεσίες οικοσυστήματος, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερη κατάσταση τόσο στην ηχθειοκαλλιέργεια, στην υδροκαλλιέργεια, στις περιοχές που ψαρεύουν επίσης και μαζεύουν ψάρια, να μην είναι ψάρια και πλαστικά ή τα ψάρια που έχουν πάρει πλαστικά μέσα τους, ώστε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Κύριε Τριανταφύλλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και